Ανέστη. Αυτός Ανέστη, χρόνια πολλά. Τι κάνεις, καλά. Ωραία. Έρθουμε, τι λέει. 7 η ώρα μου είπε. 7 η ώρα μου είπε. Μεγάλη Τετάρτη. Όλοι εκεί στο εκκλησίασμα έλεγε τα γράμματα του Ευαγγελισμού ήτανε. Πάμε το παλαιό. Α, δεν θα πεις το Ευαγγελισμού ήτανε. Έβαια. Κάσε να βγει 10 Απριλίου. Βγάζουμε 4. 25. Να πας στην Ανταμία. Είναι 6 μέρες. Ναι, 6, είναι 6. Και 11. Και 7. 13. Γιατί δεν είχατε, λες εσύ. Αγγίσουμε τη Μεγάλη Τετάρτη. Πάσχα πότε είχαμε. 11. 11. Ναι, Μεγάλη Τετάρτη ήταν. Μεγάλη Τετάρτη πόσο έχει, Κυριακή του Πάσχα. Σάββατο 10. Παρασκευή. 9. 9. Πέμπτη. 8. Τετάρτη 7. Με λίγα λόγια λέγανε το Ευαγγελισμό της Κύμης στο τόπο. Πήγαμε στο Γελισμανί, πήγαμε τα πόδια εκεί, εκεί τα ακούσαμε. Δύο Πάσχα μαζί ήσασταν. Δύο Πάσχα μαζί. Δύο Πάσχα μαζί. Δύο Πάσχα λες, πόσες φορές έχουν πει έτσι. Ναι, πολλές φορές. Όπως τώρα, όλες, Κωνσταντίνη και Ελένη, μία είναι Κωνσταντίνη και Ελένη, που έγινε Λάδιος. Ναι. Η Ολιβέρα. Με τον Νέο. 21 Μαΐου. Τώρα ο Θεός όμως... 22 είναι Ράδιος. Φέτο. Ναι. Ναι. Και κάτι είναι 20... 20 είναι η ανάληψη. 20 πρώτα. 20 και 21 είναι του ή Κωνσταντίνη. 21, 22 ή 20, 21. Ένα, 20. Καλά, αυτός του Χατζηδήμα, όπως το λέγανε αυτό το... Σήμερα συναντήθηκα και σου μίλησατε την περασμένη φορά ότι θα αρχίσει στις 7.30. Που εδώ, ναι. 7. Δεν θα το κατάλαβα. Εφτά ήρθαμε και την περασμένη φορά. Εγώ τώρα και δεν ήταν καθά μια αλφα υποχρέωση να πάω πλήρω από τα δίδακτα του οικονόμου, σε ευρωγνώση. Και βλέπω το παιδί μου λέει που πα, λέω έτσι και έτσι. Εφτά θα αρχίσουμε, λέει, μίλησαμε τον Κώστα. Εφτά η ώρα είχαμε την περασμένη φορά και καθίσαμε τρία τέταρτα. Την περασμένη φορά. Καλά, κάνατε και μεγάλη Δευτέρα. Είπαμε όχι. Όχι, όχι. Άρα, και την προηγούμενη δεν είναι. Την προηγούμενη, την προηγούμενη δεν είχε έρθει. Για έρθει. Σε βρήκα εγώ που πήγε εκεί, που ερχόμουν. Είχα έρθει, αλλά είχα βγάλει εδώ στην ώρα. Είχαμε πει ότι. 8 η ώρα δεν είπαμε. Θα πούμε 8, οπότε θα είναι πάλι 7. Στο βίντεο λέει 7.30 πάντω. 7.30 έλεγε. Εκεί όμω πρέπει να βγούμε αυτή την ώρα. Γιατί είχε λείπανε. Δηλαδή ήρθα εγώ να το καθίσαμε από του ώρε. Εσύ δεν ήρθα εδώ πέρα να πα την ώρα από του ώρε. Δεν ήταν. Εγώ. Επειδή ήρθα μισή ώρα νωρίτερα από το έλεγε ο Βασιλή. Περίμενα 3/4 μαζί με τους άλλους. Νωρίτερα ήρθα. Λέω κάτσε, μήπως μπερδέψει την ώρα, μας την μπέρδεψα εγώ. Την μπέρδεψα εγώ την ώρα. Και γι' αυτό το λόγο περίμενα 3/4. Ήρθα 8 παρα 10. Και δεν έκανε. Δεν κάνατε. 8 παρα 10 ήρθαμε μαζί εδώ. Και περιμένα μέχρι 8 και 25. Και φύγαμε. Και είπα ότι θα το έχει ξεχάσει. Ήρθες, όχι, ήρθα, ήρθα. Ήρθα εδώ και σκάσα πρώτα. Ήρθεσαι νωρίτερα. Ναι, μωρέ, ναι. Λόγω αλλαγής της ώρας, μπερδευτήκαμε όλοι. Όχι, όχι. Ήρθα και εγώ, πέρασα από εδώ το μας ελεγήσει. Όχι, και εσείς ήρθατε και εγώ ήρθα. Εγώ κάτσα 3/4 εδώ πέρα. Τώρα θα συνεχίσουμε σε 7 ή 7. 7 πως είναι τώρα, στα καλό για να πάει έτσι. Έτσι εγώ και στους άλλους. Α, εντάξει, εντάξει. Εμείς θα πιάσουμε τώρα. Αυτός πάντως σε 7.30 μου είπε το πρωί, ήταν 10 η ώρα που το συνάντησε. Ποιο χρειάζεται ο Βαγγέλης, πού ήταν αυτό που κάθε πέρα εδώ, κάθε πίσω μας.
Ο Νίκος. Ο Νίκος. Ο Νίκος, όχι έτσι είμαστε. Ο Νίκος ο... Ο Λέκας. Ο Λέκας. Ο Λέκας. Άλλη ώρα μπέρδεμα κι αυτός τώρα. Αυτός με μπέρδεψε και εμένα την άλλη φορά. Αφού μαζί είμαστε αυτά εδώ πέρα. 7 ώρα του, όπως και να έχει. Και με αυτός με μπέρδεψε και εμένα. 7 ώρα όπως και να έχει. Λοιπόν, εμείς θα πιάσουμε σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Και ας έρθουμε... Αναστάσει. Χριστός ανέστη, θεκρόν, θανάτου, φάνατο, πατή σας, και έτσι ετοιμήμασε η ζωή χαρίς άλλους. Χριστός ανέστη, θεκρόν, θανάτου, φάνατο, πατή σας, και έτσι ετοιμήμασε η ζωή χαρίς άλλους. Χριστός ανέστη, θεκρόν, θανάτου, φάνατο, πατή σας, και έτσι ετοιμήμασε η ζωή χαρίς άλλους. Αναστάς, ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και τον Μέγα έργος. Αμήν. Λοιπόν, έχουμε εορτάσει ήδη την Ανάσταση του Κυρίου και πρέπει κι εμείς, όχι εγώ προσωπικά, αλλά όλοι μας να δούμε τι μας λέγει για την Ανάσταση γενικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έχει ένα σπουδαίο ερώτημα ο Ιερός Χρυσόστομος και δίνει απάντηση σε αυτό. Με αυτό έχουν ασχοληθεί και άλλοι, το ερώτημα, και ειδικά ο προφήτης ο Δαβίδ. Ρωτάει, είναι ατί οδός ασεβών ευωδούτε, βλέπει τους ασεβείς να έχουν μία πρόοδο, όπως τη λέει και ο λαός, στη ζωή τους. Και προβάλλει το ερώτημα, γιατί αυτή η πρόοδος των ασεβών. Και αντίθετα, ο δίκαιος, γιατί υποφέρει συνήθως στη ζωή και εμπέζεται και περιφρονείται και ο εκείνος που αδικείται συνεχώς αδικείται, είναι μια μεγάλη αντινομία μέσα στη ζωή του άδικου η ευτυχία και του πτωχού και του δίκαιου η ταλαιπωρία και τα βάσανα μες στη ζωή. Και ρωτάει λοιπόν κάθε ανθρώπινο μυαλό που δεν έχει καμία επικοινωνία και επαφή με τα Θεία, πού είναι η Θεία Πρόνοια, πού είναι η Θεία Δικαιοσύνη να μοιράσει το δίκαιο όπως ανήκει και όπως πρέπει. Βέβαια, αυτό σίγουρα είναι βλάστημο πέρα για πέρα. Το λέει και ο Χρυσόστομος. Είναι βλαστημία. Είπες το πρέπει να το λέμε. Η απουσία της πρόνοιας του Θεού από τον κόσμο είναι διανόητη. Δεν χωράει στη λογική. Εννοείται κάθε σόφρονα ανθρώπου και κάθε ανθρώπου που ευλαβείται τα Θεία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τα ανθρώπινα, και το διαβάζω, δεν σταματούν στην παρούσα ζωή, αλλά μάλιστα
προς άλλη ζωή οδηγούμεθα. Ολοταχώς. Πολύ περισσότερο μεγάλη, που μάλιστα αυτή η άλλη ζωή, ούκ έστε τέλος. Δεν έχει τέλος. Εκεί βεβαίως, αυτός εδώ ο φτωχός που είπαμε προηγουμένως, που ζει κατά τον νόμο του Θεού, θα πληρωθεί για τους σκόπους αυτούς, ενώ ο ακόλαστος και ο απατεώνας θα τιμωρηθεί για την πονηρία του αυτή και για την άδικη πολυτέλεια. Εκεί δεν χωράει πρόσωπο και δεν χωράει προσωποληψία. Ακριβώς. Ή ημεροληψία, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ας μη κρίνουμε την πρόνοια του Θεού μόνο από τα παρόντα, από αυτά που βλέπουμε, αλλά να την κρίνουμε την πρόνοια από τα μέλλοντα, από εκείνα που πρόκειται να συναντήσουμε τα μέλλοντα. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί τα παρόντα είναι αγώνας και τραχή γυμναστήριο και στάδιο, ενώ τα μέλλοντα είναι έπαθλα, στέφανη και βραβεία. Καθώς λοιπόν ο αθλητής πρέπει να αγωνιστεί σε τραχαία γυμναστήρια, με υδρότα, με σκόνη, με πολύ ζέστη, με κόπους, με ταλαιπωρίες, έτσι και ο δίκαιος εδώ πρέπει πολλά να υπομείνει και τα πάντα να υποφέρει με γενναιότητα, εάν σκοπεύει να απολαύσει εκεί λαμπρούς στεφάνους. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα είναι αυτό που έλεγε και ο λαός στα παλιά τα χρόνια, έστι δίκης οφθαλμός, υπάρχει μάτι δίκαιο που τα πάντα βλέπει, ως τα πάνθωρα που τα πάντα βλέπει, και έρχεται η ώρα για να μοιράσει τη δικαιοσύνη. Και σίγουρα η ώρα αναφέρεται εκεί που τελειώνει το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή την ώρα οι μεν δίκαιοι μετά του δικαίου Θεού και στον χώρο των Αγίων θα ενταχθούν, οι δε άδικοι αυτεπάγγελτα από μονάχοι τους θα οδηγηθούν εκεί που επέλεξαν, στην αδικία. Μιλάμε λοιπόν για Ανάσταση και πρέπει να γνωρίζουμε ότι, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, όλοι θα αναστηθούμε, δίκαιοι και άδικοι. Οι άδικοι που αμάρτησαν με το σώμα, και την ψυχή, θα αναστηθεί το σώμα τους. Η μόνη διαφορά ότι δεν θα δουν καθόλου την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ακριβώς. Θα γευθούν αιώνια τιμωρία με εκείνο το σώμα, το αναστημένο, το άφθαρτο, το αιώνιο, με μια αιώνια κόλαση μαζί. Οι άδικοι. Οι άλλοι, εκεί που λέει, που δεν σταματάει ποτέ το φως, εκεί που δεν πάβει ποτέ η γαλήνη, εκεί που δεν ταράζει τίποτε τη ζωή,
εκεί που βασιλεύει η Αγία. Αυτός είναι και ο Παράδεισος. Ο Απόστολος Παύλος το θέμα της Αναστάσεως, την Ανάσταση, την ίδια δηλαδή, δεν έπαβε να την κηρύττει σε κάθε του κήρυγμα. Άλλωστε αυτό είναι το δόγμα και αυτή είναι η ζωή που περιμένουμε όλοι μας. Τη ζωή της Αναστάσεως. Και εδώ στην Αθήνα που ήρθε στον Άριο Πάγο, για Ανάσταση μίλησε. Και βέβαια παραξηγήθηκε εκεί. Νομίζανε πως η Ανάσταση ήταν μια θεότητα. Σαν τις αρχαίες θεότητες. Και τον κοροϊδεύανε και του λέγανε, για ξαναπες μας ποια είναι αυτή η Ανάσταση. Βέβαια προσελκύστηκαν στο πιστεύω της Αναστάσεως ο Άγιος Διονύσιος και η Δάμαρης, ο Αεροπαγίτης, η Πασβηλητική γυναίκα μου. Και βέβαια και οι Αθηναίοι στη συνέχεια. Η Ανάσταση λοιπόν είναι το μοναδικό κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση τα εξής. Είδαμε γάρ ότι εάν η επίγειος η γονικία του σκήνους καταληθεί οικίαν εκ Θεού έχουμε ένα χειροποίητον αιώνιον της ουρανής. Να δώσουμε την εξήγηση. Γνωρίζουμε καλά ότι εάν το σπίτι το προσωρινό που έχουμε, το σώμα μας δηλαδή, διαλυθεί με το πρόσθεμα που θα δώσει ο Κύριος και θα έρθει ο θάνατος, εμείς, εάν διαλυθεί, έχουμε αχειροποίητη αιώνια κατοικία στους ουρανούς. Όλοι βλέπουμε και το χειροπιάνουμε ότι φεύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αντίρρηση καμία πάνω σε αυτό. Φεύγουμε ρωτακώς. Εδώ και οι δουλουράτερες άρχοντες, ο βασιλιάς Φίλιππος έλεγε κάθε πρωί και του έλεγε ένας δούλος, δέσποτα μέμνησο θυμίσου ότι θνητός ή ότι είσαι φθαρτός και ότι δηλαδή από στιγμή σε στιγμή θα σου έρθει το μπουγιουρδί για να φύγεις από τον κόσμο αυτό. Αυτό ένας δουλάτρης έκανε και εκεί παρέμενε βέβαια. Ενώ εμείς δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε μια κατοικία το σώμα μας αυτή τη στιγμή που είναι θαρτό, μα που μας στρέφει ο Απόστολος Παύλος, μας γυρίζει δηλαδή την προσοχή σε κάποια άλλη κατοικία, μόνιμη και αιώνια. Και αυτή είναι ο ουρανός. Εκεί που ανέβηκε και ο Απόστολος Παύλος. Εκεί που δεν πάβει η αιώνια υμνολογία. Εκεί που είπε ο Κύριος κάθε φορά που το πούμε το Πάσχα, όντως λυγίζουμε. Σας λέω, στο δείπνο το είπε αυτό, στο μυστικό δείπνο, ότι αυτή τη φορά και τελευταία φορά γεύομαι από το γέννημα της αμπέλου, από το κρασί. Μέχρι ότου όλοι μαζί πιούμε το άλλο ποτήρι στην αιώνια βασιλεία. Έτσι είπε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο. Και έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Άρα μας περιμένει αιώνιο πανηγύρι που δεν έχει βέβαια κανένα τέλος. Μας περιμένει αιώνιο πανηγύρι. Για
Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας στρέφει την προσοχή διαρκώς στο μέλλον και μας θυμίζει συνεχώς την Ανάσταση. Αυτή που ο Κύριος μας δίδαξε έμπρακτα όταν ανέστησε τον εαυτό του από τους νεκρούς και οδήγησε το σώμα το ανθρώπινο ψηλά στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί? Γιατί θέλει να διδάξει όλες τις γενιές, όλες τις γενιές, και αυτές που υπήρχαν στην εποχή του και αυτές που ήρθαν και αυτές που υπάρχουν τώρα και αυτές που έρχονται, να διδάξει στην ευσέβεια πώς να έχουν σεβασμό στο Θεό. Ένα. Και δεύτερον, εκείνους που είναι στην ευσέβεια και εργάζονται την ευσέβεια, να τους δώσει δύναμη. Όταν ο άλλος ακούει ότι το περιμένει πανηγύρι αιώνιο που δεν έχει τέλος και χαρά που δεν περιγράφεται και φως και δόξα τέτοια που δεν μπορεί να την συλλάβει το ανθρώπινο νου, ο ανθρώπινος νους, λοιπόν τότε αρχίζει και σκέπτεται διαφορετικά, εργάζεται πάνω στα θέματα αυτά και μέρα με τη μέρα, μέρα γίνεται δυνατότερος. Γιατί δεν τον αφήνει χάρη του Θεού, την οποία απολαμβάνει όταν εργάζεται πάνω στα θεία, τα οποία και βλαβείται. Ένα λοιπόν είναι ότι θέλει να μας φέρει Χριστός Ανέστη. Με το κήρυγμα το Αναστάσιμο, επαναλαμβάνω, το κήρυγμα το Αναστάσιμο, θέλει να μας φέρει ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, σε μία πραγματικά ευλαβή ζωή. Το μιλάς για Ανάσταση και χαρά Αναστάσιμη, τι περιμένεις πιο όμορφο από εκείνο που να μην σου γεμίσει την ψυχή από χάρη Θεού? Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και όταν έσπερνε το Λόγο του Θεού ο Απόστολος Παύλος τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, για πρώτη φορά οι χριστιανοί άκουγαν για μια άλλη ζωή, ζωή αναστάσιμη. Και όχι μόνο αναστάσιμη, αλλά και σταυρώσιμη μαζί. Είπαν και τα δυο μαζί, σταυρός και ανάσταση, πάνε μαζί. Για πρώτη φορά. Και υπήρχε τότε, το ξέρουμε όλοι μας, στο κήρυγμα το Αναστάσιμο μεγάλη αντίδραση. Μεγάλη αντίδραση. Για να θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Μάλιστα. Οι άνθρωποι μέσα από το ίδιο σπίτι, σε εκείνο που θα είναι άνθρωπος με πίστη αναστάσιμη, θα είναι εχθροί του. Πατέρας λέει κατά του γιου, μάνα κατά κόρης, νύφη κατά πεθεράς, και όχι μόνο λέει στο σπίτι αλλά και σε ολόκληρη την πόλη, και μόνο στην πόλη αλλά και στην πόλη ολόκληρη. Θα βλέπουμε εκείνη την αντίδραση τη μεγάλη εναντίον των μηνυμάτων της Αναστάσεως. Ναι. Και επομένως υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση που ο Απόστολος Παύλος τόνιζε. Προσέξτε, ή έτσι ή αλλιώς το σώμα, το σκήνομα αυτό θα καταλυθεί, θα γκρεμιστεί όπως και να έχει. Κοιτάξτε, μας περιμένει η Ανάσταση. Αιώνια και μόνιμη. Είχε το κέντρο στα μόνα προς τα κέμα στα μας στην Ανάσταση, για να τους δώσει δύναμη και τους δυναμώσει. Είχαν ανάγκη μεγάλη από το κήρυγμα της Αναστάσεως. Μην ξεχνάμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, την τότε εποχή, τα πρώτα στενικά χρόνια, και περιουσίες αρπαζόντουσαν και η ελευθερία ή το
εστερημένη και κίνδυνος για την ίδια τη ζωή. Όχι βέβαια εξαιτίας βαρβαρικής επιδρομής και απειλής, αλλά εξαιτίας αυτών που φαντάζονταν ότι διοικούν και προείστανται και συμπεριφέρονται προς εκείνους τους πολίτες που κυβερνούσαν χειρότεροι όλων των εχθρών. Δηλαδή μόνο σε εκείνους που πιστεύανε φερόντουσαν με το χειρότερο τρόπο, σαν να ήσαν οι χειρότεροι εχθροί. Άρα λοιπόν, οι χριστιανοί, μην κοιτάμε εμείς που απολαμβάνουμε τώρα την ειρήνη, είχαν μία μόνιμη απειλή κόντρα εναντίον τους που είχε προορισμό να τους αφαιρέσει όλα τα αγαθά. Όλα τα αγαθά. Σπίτι, περιουσίες, ελευθερία, ζωή και οικογένεια από την αγγελία. Είχαν αυτό το κίνδυνο μπροστά τους. Άμεσα. Σε έλεγε, ατενίστε, κοιτάξτε, να η Ανάσταση, να η χαρά, να η δόξα. Μας περιμένει αυτή η δόξα. Λοιπόν, μην λυγίζετε, γιατί αν λυγίσετε, χάνετε εκείνο που μας περιμένει, την Ανάσταση του Κυρίου. Και φωνάζει, Απόστολος Παύλος, πολλήν άθλησιν υπομείνατε παθημάτων. Δείξετε, λέει, μεγάλη αντοχή μπροστά στα παθήματα που τραβάτε και τραβήξατε και θα τραβήξετε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το λέει, από τη μια μεριά ύβρις και θλίψεις, σαν σε θέατρο μπροστά βρεθήκατε. Απ' την άλλη, γίνατε κι εσείς συμμέτοχοι και κοινωνοί με τα παθήματά σας σε εκείνους που υπέφεραν όμοια με εκείνο που έπαθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έδειχνε ο Χριστός την Ανατολή, την Ανάσταση δηλαδή, για να παίρνουν δύναμη από εκεί. Ένας άλλος λόγος που τους εκπαίδευε πάνω στην Ανάσταση ήταν να αποκτήσουν οι χριστιανοί τότε ψυχή γεμάτη αγάπη και σόφρονα φιλοσοφία για τη ζωή. Μια ζωή που να είναι φιλοσοφημένη πάνω στα πράγματα. Να πούμε ότι τους έπαιρνε από ένα βαθύ σκοτάδι άγνοιας και έτσι και ήταν μέσα από τα είδωλα και τους μετέφερε σε μια ζωή που δεν την είχαν φανταστεί ποτέ και ούτε δεν την φαντάζονταν ποτέ. Δηλαδή η ζωή η θρησκευτική των ειδωλατρών ήταν μια ζωή γεμάτη όργια. Μια ζωή ναρκοθετημένη και πεθαμένη. Και σαν να λέμε είναι τους έβγαζε από εκεί τους πεθαμένους, από την ειδωλατρική ζωή και τους ανέστελε πνευματικά και έπρεπε να έχουν δυνάμεις να προχωρήσουν στη συνέχεια για να και να περάσουν τις αγώνες που περάσανε και τους υδρότες και την πάλη και το αίμα που χύσανε στη συνέχεια και γίνανε μάρτυρες. Και πώς θα γινόντουσαν, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Πάντως φέρει μπροστά στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο σε ορισμένα που τα βλέπουμε τα μάτια μας, όχι σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, αλλά σύμφωνα πάντα με εκείνα που μας γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος. Είναι ορισμένα χειροπιαστά στα δικά μας χέρια που τα αφήνουμε, τα βλέπουμε και τα αφήνουμε και περνάνε απαρατήρητα. Σαν να είναι κάποια συνήθεια που γυρίζει όλο ένα το ίδιο και δεν μας δίνει καμία εντύπωση.
Μα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής, ότι βλέπεις, κοίταξε καλά, τι γίνεται με το σπόρο. Πότε το ξέρουμε και μας έρχεται στο μυαλό. Ο σπόρος σπέρνεται. Άμα δεν σαπίσει, ζωή δεν δίνει. Αυτός μόνος μένει. Το λέγει ο Κύριος. Έχεις το σπόρο μες στη γη. Δεν σάπισε, δεν βγάζει ούτε ρίζες, ούτε βλαστούς, ούτε άνθο, ούτε καρπό, ανθό, ούτε καρπό στη συνέχεια. Αυτός μόνο μένει. Εάν δεν αποθάνει, λέει και ο Κύριος, αν σαπίσει ο σπόρος, θα βγάλει όσα είπαμε προηγουμένως και θα δώσει και τον καρπό. Για το ανθρώπινο σώμα, που βέβαια από το μηδέν το έφτιαξε ο Κύριος. Δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Αδυνατεί ο Θεός αν για ένα σπόρο που ρίχνουμε στη γη δίνει μια τόση ομορφιά ώστε να δίνεται ένα άνθος, ένα δέντρο, οτιδήποτε άλλο. Αδυνατεί ο Θεός αν για το σπόρο κάνει αυτά. Εάν για το ανθρώπινο σώμα, όταν το φυτέψουν μέσα στη γη κάποτε κάποια στιγμή, να του δώσει πρόσταγμα και να αναστηθεί, και να αναστηθεί, να είναι σαν εκείνο το σώμα που ανέβασε ο Κύριος στον ουρανό επάνω με την ανάληψή του. Α, Κύριε, λέει, τίποτε δεν είναι αδύνατο σε σένα. Αδυνατή δέση ουδέν. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο. Γιατί ό,τι είναι αδύνατο για μας είναι αδυνατό για τον Θεό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την ίδια τη φύση να μας μιλάει για την Ανάσταση. Η ίδια, άμα ρίξουμε μια ματιά από Οκτώβριο και ύστερα, μπαίνει στη χειμερή ανάρχη που λέμε. Πεθαίνει. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν θα ξανααναστηθεί. Στον ένα τον άπαντα, αυτό όσο υπάρχει θα γίνεται. Όλα θα αναστέλλονται, γιατί έχουν λάβει αυτή την εντολή να νεκρώνουν το χειμώνα και να αναστέλλονται την άνοιξη. Όλοι λοιπόν όσοι πέρασαν από τη γη και δεν υπάρχουν και όσοι θα περάσουν θα ακολουθήσουν και ακολουθούν την ίδια φορά, την ίδια πορεία που ακολουθούν και οι σπόροι. Πέφτουν, σαπίζουν, βγαίνουν. Και εμείς θα πέσουμε, θα σαπίσουμε και θα βγούμε, θα αναστηθούμε. Ανάσταση λοιπόν μας περιμένει. Και πάνω στο θέμα αυτό θέλω να ακούσουμε τι μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Άλλο πράγμα είναι το σώμα και άλλο ο θάνατος. Άλλο το σώμα που έχουμε και άλλο η φθορά που κουβαλάει επάνω του. Καμιά σχέση δεν έχει το σώμα μας ούτε με το θάνατο ούτε με τη φθορά. Ξαναλέω μια φορά, καμία σχέση δεν έχει το σώμα που κουβαλάμε ούτε με το θάνατο που έρχεται ούτε με τη φθορά που κουβαλάει το σώμα το ανθρώπινο. Ούτε το σώμα είναι φθορά, ας το προσέξουμε, ούτε η φθορά είναι σώμα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το σώμα και η φθορά είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι φθορά και τούτο είναι σώμα. Αυτό είναι σώμα και αυτό είναι θάνατος. Θα το καταλάβουμε στη συνέχεια. Και το μεν σώμα είναι θείο δημιούργημα. Και ο Θεός δεν έπραξε, δεν δημιούργησε θάνατο,
σώμα δημιούργησε. Δεν έχει σχέση ο θάνατος με το σώμα λοιπόν, αφού είναι του Θεού δημιούργημα και κακό δεν έκανε ο Θεός. Τίποτα. Μόνο καλό, αγαθό έφτιαξε ο Θεός. Το ανθρώπινο λοιπόν σώμα που είναι θείο δημιούργημα, με το θάνατο βρίσκεται πέρα. Και αυτό φωνάζουμε, μη, δεν θέλω να πεθάνω. Που σημαίνει ότι η σπορά της Αθανασίας είναι μέσα μας. Και ο θάνατος έρχεται απέξω, έρχεται από μέσα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Καμία σχέση. Να πω το άλλο δηλαδή που συνήθως λένε οι... αυτοί που το λένε. Έχουμε το σίδερο, έχουμε και τη σκουριά, να το πάρουμε έτσι. Τώρα η σκουριά έρχεται από, από έξω, δεν πάει από μέσα από το σίδερο. Τι λες εσύ, Βασίλη? Βεβαίως, απ' έξω. Και αυτό που έρχεται απ' έξω τρώει το σίδερο στη συνέχεια. Κάτι ανάλογο υπάρχει. Ναι, μπράβο. Η τρώει. Ναι, είναι, αυτό είναι η φθορά. Αυτό και παράδειγμα ότι τον Αγίο τα σώματα δεν τα τρώει. Ακριβώς. Πεθαίνουν μένει σωματικά οι Άγιοι, αλλά τα σώματα μονάθαρτα. Ακριβώς. Ό,τι έχει σχέση με την αμαρτία, επειδή η αμαρτία τα αρπάζει και τα θανατώνει, αυτή είναι που τα θανατώνει. Και φθείρει το σώμα. Η αμαρτία φθείρει το σώμα. Φθόνο διαβόλου εισήλθε ο θάνατος στον άνθρωπο, λέει. Ακριβώς. Από φθόνο του διαβόλου. Δεν υπήρχε θάνατος. Όχι, άρα λοιπόν, άλλο είναι η φθορά, άλλο είναι το σώμα. Άλλο είναι ο θάνατος, άλλο είναι το σώμα. Πολλά κουβαλάκια. Ναι, γι' αυτόν τον λόγο. Και τούτο, με, το είπαμε, είναι έργο Θεού, το σώμα το ανθρώπινο. Η δε φθορά και ο θάνατος. Από την αμαρτία μπήκε μέσα. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν, αυτό θα το χωνέψουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ξένο να απομακρύνω από το σώμα. Ποιο το ξένο, Βασίλη? Τη φθορά και το θάνατο. Την αμαρτία, με άλλα λόγια. Πώς τη ζούσε τη... ο Άγιος. Πώς τη ζούσε ο Άγιος την αμαρτία. Να είναι δυνατόν. Ξένο σώμα. Ξένο σώμα, ρε παιδί. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τόσο πολύ έχουμε. Μα το σώμα το φτιάξει ο Θεός. Την αμαρτία την κάνουμε εμείς. Μόνοι μας. Εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε σώμα. Αμαρτία φτιάχνουμε. Ναι, μπράβο, γι' αυτό υπεθαίνουμε. Ναι, γι' αυτό υπεθαίνουμε. Λέγει λοιπόν. Λέγει λοιπόν. Μια στιγμή εδώ. Λέγει. Και όχι το δικό μου. Και ξένο δεν είναι το σώμα. Αλλά η φθορά είναι ξένη. Η φθορά. Γι' αυτό λέγει, να το προσέξουμε, λέει κάπως πώς θα μας πάρουν σε ένα πολύ ωραίο, εφόου θέλουμε να εκδίσεστε. Λέει, εμείς δεν θέλουμε να πετάξουμε το σώμα από πάνω. Γιατί αυτό δεν είναι κακό. Την αμαρτία δεν θέλουμε να πετάξουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέει ο κύριος Στάθη και θα πάρει το σώμα πάλι, αυτό το ανθρώπινο σώμα, που το φύτεψαμε στη γη λόγω της αμαρτίας. Θα έρθει λοιπόν αυτό το σώμα που το δικό του που το έφτιαξε και αφού έζησε μαζί του τα χρόνια της ζωής, του πει, έλα εδώ, ήσουν ο δικός μου, εγώ λοιπόν πάλι σε επαναφέρω στην πρώτη θέση. Το δημιούργημά του. Ναι, δικό του δημιούργημα, την αμαρτία στην πάντα. Από εκεί δεν. Εμένα στην πάντα. Γι' αυτό και σταυρώθηκε. Βεβαίως. Για να διώξει την αμαρτία από το σώμα. Για να μείνει το σώμα καθαρό. Ακριβώς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Όσο έχουν καθαρή καρδιά, λέει, θα δουν τον Θεό. Βέβαια, κανείς μας δεν έχει δυνατότητα να έχει καθαρή καρδιά, αλλά τα δυνατά, είπαμε, τα δυνατά παραθρόπιση είναι το πάνω του Θεό. Λοιπόν, το σώμα είναι στο μεταξύ, το σώμα τούτο, το δικό σας, είναι μεταξύ φθοράς και θαρσίας, ναι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αποβάλλει λοιπόν τη φθορά, το σώμα, και ενδύεται την αθαρσία. Θέλουμε λοιπόν το σώμα το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Να του βγάλουμε πάνω τη φθορά και του βάλουμε τα θαρσία πάνω. Ώστε να είναι αιώνιο. Ο Άγιος Παύλος το λέει αυτό και το περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος εδώ πέρα. Αυτοί που τα βλέπανε ζωντανά. Γι' αυτό και. Ζωντανά, εντελώς ζωντανά. Στη Μεγίστη Ελλάδα είδες που έχει όλους τους περιμένοντας με λευκή στολή. Καθαρό σώμα. Καθαρό σώμα. Καθαρό σώμα. Του έδωσε λευκό ένδυμα για να μπορέσει, γιατί έχει μεγάλη τις αμαρτίες.
Δεν γίνεται αλλιώς. Ακριβώς. Και λέγει λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λιγάκι, ότι το σώμα που κουβαλάμε όλοι μας θα καταποθεί, θα το καταπιεί το θνητό σώμα, το λέει με δικό, θα το εξηγήσουμε και θα το διαβάσουμε και στα αρχαία, το σώμα που έχουμε, θα το καταπιεί ολόκληρο η ζωή. Δεν πεθαίνει τώρα. Ναι. Θα δει τάκ, θα το πάρει η ίδια η ζωή, ο Χριστός, θα το καταπιεί, με άλλα λόγια είναι μια εικόνα αυτή. Ναι. Λέει, ή να καταποθεί το θνητό από τη ζωή. Άρα, ας το προσέξουμε και το πράγμα, η ζωή που είναι ο Χριστός δεν καταστρέφει. Όχι. Δίνει ζωή. Αφού όποιος ζει, γι' αυτό όποιος ζει κοντά στον Χριστό, από αυτή τη ζωή, αισθάνεται αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι πορεύεται διαρκώς, πηγαίνει συνεχώς στη ζωή. Αφού τρέχει πίσω από τον Χριστό, τι κάνει? Εγώ είμαι ο δώσης στη ζωή και η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι, λέει, που δίνω τη ζωή και την αλήθεια. Πας πίσω του, παίρνεις τη ζωή από τον Χριστό. Χωρίς εμένα τίποτα δεν κάνει. Ο στεναγμός, λοιπόν, ο αναστεναγμός που περνάμε στη ζωή αυτή, δεν αφοράει στο σώμα. Δεν έχει σχέση με το σώμα, αλλά στη φθορά που έρχεται απ' έξω. Με αυτή έχει σχέση ο στεναγμός. Πράγματι το σώμα είναι βαρύ και ενοχλητικό και δυσβάσταχτο. Όχι εξαιτίας της φύσεώς του. Δεν φτιάχτηκε έτσι από τη φύση του το σώμα. Να είναι δυσβάσταχτο, βαρύ, να πονάει, να υποφέρεται. Δεν φτιάχτηκε έτσι. Αλλά εξαιτίας της νητότητος που ήρθε σε αυτό αργότερα, λόγω της αμαρτίας. Αυτά μπήκανε μετά κατευθείαν μέσα. Δεν είναι όμως σώμα θαρτών, αλλά άθαρτων, επειδή είναι τόση η ευγένεια της καταγωγής του. Το κάθε ανθρώπινο σώμα έχει καταγωγή, ευγενικιά καταγωγή. Αφού είπαμε ότι βγήκε από τα χέρια του Θεού και πρέπει να γυρίσει τα χέρια του Θεού πάλι. Θα ερχόταν άλλος ο Κύριος στη γη να γίνει άνθρωπο, πάρει σώμα ανθρώπινο, να μας τιμήσει τόσο πολύ? Αν αυτό το σώμα το έχει κάνει ο Κύριος ο ίδιος. Δικό του ήτανε και ήθελε να το ξανακάνει πάλι καινούριο, όπως το έκανε, όπως το είχε δημιουργήσει. Και λέει εδώ το εξής ωραίο. Οι σκιές που έπεφταν στη γη από τα σώματα των Αποστόλων έδιωξαν και ασώματες δυνάμεις, έδιωξαν τα πονηρά πνεύματα, τα έδιωναν. Πόση αξία έχει το σώμα των Αποστόλων? Για να δούμε δηλαδή το σώμα, όντως με τον Χριστό έχει δύναμη, έχει δόξα, έχει τιμή. Χωρίς Χριστό δεν έχει τίποτα από εκείνα τα πράγματα. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων τα σώματα. Περνούσανε, ήταν άρρωστος κάτω και η σκιά έκανε καλά τον άρρωστο. Καν η σκιά επισκιάσει, λέει. Γι' αυτό και των Αγίων τα σώματα, επειδή έχουν όμοια δύναμη με εκείνη των Αγίων Αποστόλων, γι' αυτό και κάνουν θαύματα. Γι' αυτό και τα τιμάμε. Σε αυτό το μεγάλο, σε αυτό τη μεγάλη αλήθεια δεν πλησιάζουν οι αιρετικοί. Με τίποτα. Δεν πλησιάζουν με τίποτα. Ούτε παράδοση, ούτε αγίους, ούτε τούτο, ούτε εκείνο, τίποτα δεν έχουν. Μεγάλο, και εδώ τα βλέπουμε από την Αγία Γραφή, τα βλέπουμε. Έτσι τα λέει εδώ μέσα. Και μη με ρωτάς πώς είναι δυνατό το σώμα να αναστηθεί και να γίνει άφθαρτο. Το ρωτάει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Το επαναλαμβάνω. Και μη ερωτάς πώς είναι δυνατόν το σώμα να αναστηθεί και να γίνει πάλι άφθαρτο. Γιατί όταν ενεργεί η δύναμη του Θεού,
το πώς δεν έχει καμία θέση, κάτω στην άκρη. Ρωτάς τον Θεό πώς θα δυναστήσει. Αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν θα βάλω όλο. Το πώς δεν έχει καμία θέση. Κάνε αμαρτία. Βέβαια, καμία θέση. Και τι λέγω του Θεού. Εσένα τον ίδιο έκαμε ο Θεός να γίνεις δημιουργός της Αναστάσεως. Τον καθένα μας, λέει, τον έχει κάνει ο Θεός να γίνει δημιουργός της Αναστάσεως. Με τα ίδια τα χέρια, το είπα και προηγουμένως. Και το διαβάζω. Δια των σπερμάτων, με τους σπόρους, σε έκανε να καταλαβαίνεις, να, η Ανάσταση. Ρίχνεις το σπόρο και πεθαίνει και βγαίνει καινούριο πράγμα. Ωραιότατο. Τα λουδάκια που μυρίζουμε έτσι με τη μύτη μας, τα φρούτα που γευόμαστε με το στόμα μας, από σάπιους σπόρους που ρίχνουμε στη γη, βγαίνουν και αυτά τρώμε. Και εκεί βέβαια δεν βρίσκουμε την κοπριά που δίνει την παραγωγή την όμορφη. Τι καλή που είναι η κοπριά, λέμε. Και από άγρια δέντρα, αν τα μπολιάσουμε, βγάλουν καλούς καρπούς. Όλα, από τη φύση την ίδια, παίρνουμε, λέει, μια μαρτυρία ωραιότατη για την Ανάσταση. Και εδώ, λέει, θες να ρωτήσεις τον Θεό πώς θα αναστήσεις σώματα. Κοίταξε, από εκεί, να πάρεις διδάγματα. Τα διδάγματα θα δίνει τα ίδια η φύση. Ο άνθρωπος δεν κάνει να σκεφτεί τίποτα. Όχι. Από όλα αυτά. Όχι. Μόνο να μην πω κάτι τώρα και λερώσουμε την ώρα μας. Και εδώ να προσέξουμε. Πέφτει ο σπόρος. Βγαίνει το όμορφο. Ναι. Εκεί καθαρίζει η σαπίλα και βέβαια και βγαίνει το ωραίο. Μέσα εκεί. Καθαρίζει η σαπίλα. Δεν καθαρίζει η σαπίλα. Και βγαίνει το όμορφο από μέσα. Και λέει, ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθαρισμός από τη σαπίλα. Ναι. Καθαρίζει τη σαπίλα του σώματος. Τη σκουριά που λέγαμε προηγουμένως. Την καθαρίζει ο θάνατος. Και συνεχίζει. Επειδή βεβαίως όχι το σώμα, αλλά κυρίως τη φορά του σώματος επηρεάζει ο θάνατος. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα σηκωθεί το σώμα καθαρό. Τούτο είναι αδύνατο να δεις να συμβαίνει. Όχι, τούτο είναι δυνατόν να δεις να συμβαίνει και μέσα σε ολόκληρη τη φύση. Σε όλα τη φύση ως γεγονότα, ό,τι παράγει φύση μέσα από τη φθορά βγαίνει. Από όλα τα δημιουργεί μετά το. Μέσα από τη φθορά. Λέγει λοιπόν, αφού μας διδάσκει η φύση, η ίδια την Ανάσταση είναι εργαστήρι που τα επεξεργάζεται όλα η φύση. Και μέσα από την επεξεργασία αυτή καθαρίζει το σάπιο, δίνει τη ζωή η φύση. Λοιπόν, και σε εμάς το ίδιο θα γίνει. Θα κάνουμε βουτιά μέσα στη γη, θα μας φυτέψουν καλά-καλά, πρέπει να φυτευτούμε, γιατί αφού θα κοιμηθούμε τον ύπνο του θανάτου, πάντες αναστησόμεθα, όλοι θα αναστηθούμε, έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Ο καθένας εκεί στο τάγμα που υπήρχε στη ζωή. Απλά, εργάστηκε. Τι είσαι στο δόγμα των Βουδιστών, σε αυτό το τάγμα, στο δόγμα το άλλο, σε αυτό το τάγμα, στο δόγμα το άλλο, σε αυτό το τάγμα. Όλοι, καθένας στο δικό του τάγμα. Έτσι λέει, το ιδίο τάγματι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά, ότι δηλαδή και ο ιδωλολάτρης και ο Ιουδαίος και ο ερωτικός και κάθε άνθρωπος που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο θα αναστηθεί κατά την ημέρα εκείνη. Όλοι. Με τη μόνη διαφορά, όλοι θα αλλάξουμε, λέει, πάντες αλλαγή σώμεθα, όλοι θα αλλάξουμε το σώμα μας, τέρμα. Ένα τόμο ερυπή οφθαλμού. Πόσο γρήγορα θα αλλάξει. Λέει, όσο γρήγορα το μάτι σου, τελείωσε. Ερυπή οφθαλμού. Δεν χρειάζεται εκεί χρόνος να περάσει. Τέρμα. Τίποτα. Πότε εντιεσχάτη σάλπιγγι. Όταν θα ηχήσει η τελευταία σάλπιγγα. Τότε θα αναστηθούμε όλοι μας.
Πρέπει. Αγιώ Ανέστη. Πρέπει να ζούμε, να ζούμε να έχουμε στο μυαλό μας διαρκώς. Την ημέρα εκείνη που με βγάλει και άσπρα μαλλιά όλοι μας, μόνο ο Βασιλάκης που είναι παιδί ακόμα και από εκεί ο άλλος. Αλλά και εκεί δεν υπάρχει άσπρα και μαύρα, γιατί και με τα άσπρα και με τα μαύρα φεύγουν, να καταλάβουμε ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας περιμένει όλους. Και είναι μεγάλη υπόθεση να κλείσουμε τα μάτια του σώματος και να τα ανοίξουμε εκεί στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εκεί δεν υπάρχει ούτε σκουριά, πόνος στο σώμα, ούτε τίποτα. Μας περιμένει αιώνια δόξα και εύχομαι όλοι μας να τη γευθούμε την ημέρα εκείνη τη μεγάλη. Πες την εσείς κάτι. Πες. Ο Θεός δεν κάνει εξαίρεση. Όχι. Η φίλη είναι. Γιατί προχθές που διάβαζε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν το φώναξε ο Κορνήλιος να πάει να τα μειώπη και γρήγορα. Ναι. Και κατέβηκε το σκεύος το μεσημέρι που έκανε. Το Σεντόνι. Ναι, το Σεντόνι και του λέει: φάει από αυτά ό,τι θέλεις. Όχι, εγώ κύριε, δεν τρώω από αυτά. Ήθελε να του δείξει ότι εκεί που θα πας θα βρεις διάφορες φυλές ανθρώπων. Οπότε δεν είναι μόνο οι χριστιανοί. Όλοι και οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι του Θεού άνθρωποι, παιδιά. Το σώμα δεν πρέπει να δώσει μόνο πρώτα. Έτσι είναι. Είναι όλα μέσα. Είναι γραμμένα, δεν τα έχουμε. Όχι, δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε. Μπορούμε να τα διαβάζουμε, δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε. Όχι, τα λέει και αυτό είναι. Ερμηνεύουμε. Να το τοποθετούμε σωστά. Τα έχει εκεί. Τα μάτια μα και το μυαλό μα χωρί μάτια. Για περίμενε. Εμεί γιατί είμαστε άτιμοι. Σχολίζουμε. Σαν ανθρώπους. Ναι, ναι. Τούρκους, Αμερικάνους, Χιλιάδες. Όχι, είτε. Στον ίδιο Θεό, πιστεύω. Δεν εννοεί αυτό. Λέμε από φυλές, όχι. Φίλοι, δεν είναι φυλές. Είναι. Μαύρος, άσπρος, εννοείται τους. Κοίταξε, ότι αυτό είναι. Άλλο να χωρίζουμε. Και αυτούς τους έχουμε χωρίσει, ρε Βαγγέλη. Για περίμενε. Άλλο να χωρίζουμε. Θέλω να πω κάτι προς αυτό. Άλλο. Ότι χωρίζουμε τις φυλές Έλληνας. Τι είδους χώρια. Επόμενο είναι για να. Γιατί έτσι είναι η κάθε φυλή. Και ο Θεός φυλές έπασε. 12 φυλές του Ισραήλ έπασε. Και ξεχώριζε μια την άλλη φυλή. Άλλο να λες ότι αυτός είναι άλλη φυλή και τον αγαπάω. Και άλλο ότι είναι άλλη φυλή και τον μισώ. Και διαφορά τον αυτά. Γιατί. Άμα μου βγάλε το μάτι, ο Χριστός λέει. Ο Θεός είπε να τον αγαπάμε. Αν εμείς φταίμε και βάζουμε πολύ σκουριά πάνω στο σώμα μας, θα μας φάει σκουριά. Σκουριά είναι αυτή. Βάζουμε σκουριά. Σκουριά είναι, πέρα για πέρα. Αντίρρηση. Έτσι είναι. Υπάρχει εδώ το αντισκουριακό. Και είναι ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός. Αυτό που όπως τα είπες. Το μάρμαρο ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν σκουριάζει. Αλλά η σκουριά το σπάει το μάρμαρο όμως. Έτσι. Κοίτα πόσο δύναμη έχει η σκουριά. Όχι, έτσι είναι. Με τη σκουριά στο μάρμαρο πάνω, το σπάσε. Άγιε, πάω να πει ότι. Τελειώσατε. Και δεν έχει μια δύναμη, ναι. Ναι. Καλά, τι ώρα πιέζει. Ο χρόνος και η αμαρτία είναι. Με 7 ημέρα. Καλά, δεν έχει πειράξει. Καλύτερα. Μέχρι 9 η ώρα από εδώ. Πα στη δουλειά, εσύ κάνει και. Δεν μπορεί να. Τι πάω, εσύ. Όχι, είχαμε μια έτσι. Καλά, είχατε βέβαια. Για έναν άνθρωπο, είμαστε απλό που έχει στον δρόμο. Μα μπέρδεψε η ώρα. Ναι, και δώσαμε άλλη ερμηνεία. Εντάξει, τώρα τα κανονίσαμε. Δεν χρειάζεται τώρα. Τι μένει τώρα μπροστά μας. Μπροστά. Από ποιος ο Μάγιος. Από τους. Και όχι ο Μάγιος. Από τους καθολικούς. Ναι. Οι Ορθόδοξοι. Ναι. Ποια είναι η διαφορά τους που έχει. Γιατί εγώ βλέπω το καπελάκι που φοράει ο Πάπας με το καπελάκι που έχουν οι Εβραίοι είναι το ίδιο. Λέγανε οι Εβραίοι, το ρώτησα εγώ εκεί κάτω. Γιατί το έχουν το καπελάκι αυτό, λέει γιατί από εκεί για πάνω ο Θεός, από εδώ και κάτω κάνουν κουμάντο εμείς. Δηλαδή η δύναμη το μίσμα είναι. Ναι. Κοίταξε, τα ρούχα δεν είναι η διαφορά. Η ουσία είναι η διαφορά. Για την ουσία λέμε τώρα. Ναι, η ουσία είναι το καπελάκι. Είναι ναι, το ότι ο Πάπας παίρνει κάτι πολύ βασικό. Έχει αντικαταστήσει τον ίδιο τον Θεό. Λέει, πες το. Αλάθητο. Αλάθητο. Ναι, λέει, να πω κι άλλα, να σου πω κι άλλα. Τι το χειρότερο σε έναν άνθρωπο, να πιστεύει ότι είναι. Ναι, συνδυάζει και εξουσία
Όπως το λέει ο ίδιος, και εμείς δεν τα δεχόμαστε. Ναι. Και εξουσία ανθρώπινη, το βλέπετε τι μέσα του κάνω για τον κόσμο, και εξουσία ουράνια. Θα συνδυάζει και τα δύο. Και ο Κύριος είπε, η βασιλεία η εμή, ουκέστε εκ του κόσμου τούτου. Η δικιά βασιλεία δεν έχει καμία σχέση με την επίγεια βασιλεία. Συνδέσει και τα δύο κιόλας. Μην ξεχνάτε. Έγραφαν εφημερίδες. Τώρα αυτά ήταν ηρωνία αυτά τα πράγματα. Λέει, μετά 800 χρόνια λέει για τη σταυροφορία. Ζήτησαν συγγνώμη. Τι θέλω να πω αυτό. Ότι ο Πάπας έφτιαξε στρατεύματα στους σταυροφόρους, τους έστειλε και πέρασαν από την Κωνσταντινούπολη και την κάνανε άλωση. Το 1204. Του Πάπα τα στρατεύματα ήταν αυτά. Να η εξουσία του Πάπα που λέμε η κοσμική εξουσία. Ποιος είναι, τι κυνηγάει τους Ορθοδόξους. Και έπειτα. Αλλά τώρα ζήτηξε συγγνώμη. Αρχηγός στον κόσμο τούτο που ζούμε και έχει ολόκληρα όσο έχετε πάει εδώ και εγώ πάει εγώ ανάκτορα εκεί πέρα που δεν φτάει κανείς. Κανείς δεν φτάει τα ανάκτορά του. Λοιπόν, και τούτοι στο σέβονται αυτοί, δες. Και τα εύκολα τα ακολουθούμε πολύ εύκολα. Τα εύκολα πολύ εύκολα. Να του πεις θα το πήγαινε στο γυμνό, δεν θα πάει. Τους Αγίους που είναι γυμνοί, το Χριστό που είναι γυμνός και λοιπά. Δεν το πλησιάζει εύκολα. Αν ήξερε ότι θα πάρει το Άγιο Φως, δεν θα πήγαινε στο αυτό. Θα πήγαινε. Στα σόλυμα. Αλλά ξέρω ότι αν το πάρει, γιατί δεν πάρει. Γιατί λέγεται είναι αιρετική ρε παιδιά. Δεν πιάνει ο Χριστός. Λοιπόν. Δεν κατεβαίνει το Άγιο Φως. Και οι Πάπες, η Παπική Εκκλησία από την εποχή που χώρισε από εμάς και έφυγε, δεν έχει ούτε ένα Άγιο. Ούτε ένα Άγιο. Δεν έχει. Δεν έχει οικουμενικές συνόδους. Ούτε ένα Άγιο. Είναι μονοφυσική. Όχι μονοφυσική. Δεν είναι μονοφυσική. Δεν είναι μονοφυσική αυτή. Αλλά είπαμε το ότι είναι αιρετική, το λέει η λέξη πέρα για πέρα. Είναι αιρετική. Όχι. Εξακολουθούν μερικοί και λένε ότι είναι με εμάς. Έπειτα δεν έχουν συγκίτρουκο αυτή. Δεν λειτουργεί ο ένας με τον άλλο μαζί. Αυτή τη λειτουργία έκανε ο Ιωκός. Τι λειτουργία έκανε όπως κάνουμε στην Κυριακή. Ξέρω τι κάνουν αυτοί. Μα δεν έχουν εκκλησίες. Που στεναχωρία που μιλάει έτσι ο Ιωσήφ. Συγγνώμη, συγχωρείς πάρα πολύ. Άκουσες πάρα πολύ. Θέλω να σταματήσεις να ακούσεις. Ο χώρος που ζούμε εδώ μέσα στεγάζει. Εμένα που είμαι βρώμικος. Πολύ. Άλλος πήγε αδυναμίες. Άλλος πήγε και άλλες αδυναμίες. Γι' αυτό και είναι και εκκλησία για να μας κάνει ανθρώπους. Αν λοιπόν πούμε όλα συμφέροντα καήκαμε. Καμιά σωτηρία δεν έχω. Γι' αυτό που λες τώρα. Είσαι λάθος πέρα για πέρα. Δεν σέβομαστε την αυτερά δύναμη, άμα πούμε ότι είμαστε όλοι άγιοι. Είπαμε, τι είπα εγώ τώρα. Όλα αυτά που είπατε προηγουμένως. Τώρα αυτό που λέει συμφέρον δεν είναι να πας να πληρώνει. Δεν λέγεται ότι δεν λέγεται αυτό που μίλησε και μιλάει συνέχεια που διαβάζεις και διαβάζουμε την αλήθεια. Αυτό το παραδέχω. Οι άνθρωποι όμως όλα τα άλλα τα έχουν κάνει εκεί που είπα. Άστο. Από τη στιγμή που ξεφεύγεις από τη θρησκεία που πιστεύεις από τον Κύριο ή μόνο στον Χριστό, αφού και παίρνει όλα εύκολα. Ναι, μακριά από το Θεό όλα είναι. Αν συγκεκρίνεις το κατολικό σου συμφέρον, διελύεις τα πάντα. Διελύεις τα πάντα. Για άκουσα, δεν ερώτημα σου πάντα. Κάθομαι και σχεδιάζω το κακό, γνωρίζοντας πέρα για πέρα πόσο μεγάλη συμφορά είναι και το εκτελώ. Είμαι κακός. Ναι. Ο Αλφα χωρίς να καταλάβει έκανε κάτι κακό. Έχουμε διαφορά στο κακό. Ασφαλώς εσύ που το κάνεις σκόπιμα είσαι σε χειρότερη μία. Ωραία. Και στην πρώτη μία είναι αυτή που δεν έχουν Θεό, στη δεύτερη μέρα είμαστε εμείς.
Θα το χωνέψουμε και τώρα. Αλλά ο Χριστός όμως, αυτό το συγχωρεί το δεύτερο. Το πρώτο δεν συγχωρεί. Ναι, θα το δώσει το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει. Και καλά κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν το πω. Για εμείς τι κάνουμε γι' αυτό. Προσπάθεια κάνουμε να πάμε κοντά του. Κάνουμε προσπάθεια. Όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν δεν το καταλάβεις. Μακάρι να είμαστε έτσι. Τουλάχιστον μην υποχρεώνεις να πω. Εγώ από το πρωί που ξυπνάω μέχρι τώρα που εδώ πέρα αυτό κάνω. Αν δεν το καταλάβεις καλά. Εντάξει, άμα είσαι. Αυτό κάνω, άσχετα τη σκουριά μέσα μου. Η σκουριά θα φύγει σιγά σιγά. Μακάρι. Έχω σκουριά πολύ. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Πετάξω από μέσα. Διαβάζω αυτά, διαβάζω γραφή, κάνω προσευχή, το άλλο. Για το λόγο αυτό να φύγω από μέσα και τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Καλό. Αυτό είναι ο λόγο. Όπως λένε μερικοί, εγώ δεν πάω στην εκκλησία γιατί πάω οι παπάδες. Πιανού συγγνώμη. Σου έχει πει κανένας ότι έλα εδώ, πόσα λεπτά έχει, δώσε τα λόγια, τα θέλει ο παπάς. Μπες μέσα και κερί να μην ανάπτυξε. Ναι, δεν σου πει κανένας. Δεν σου πει κανένας. Οπότε δεν μπορούμε να πω εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να πω ότι εσύ είσαι κακός, ο δικός αδόμος είναι καλός. Ναι, δεν διέχω. Διότι στο μυαλό το δικό μας, γι' αυτό μας έκανε ο Θεός έτσι, να μην μπορούμε να εισχωρήσουμε ένα στον άλλον. Και δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν. Λοιπόν, εγώ τον εαυτό μας. Βασίλειο, αν εμείς μπορέσουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας και μόνο, δεν έχουμε χρόνο για τον άλλον. Βασίλη, θέλω να πω κάτι άλλο, πολύ χοντρικό. Ναι. Πάρα πολύ χοντρικό. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ναι. Τι ήθελα να κάνει, μου λες. Με λίγα λόγια να πατήσεις. Τι ήρθε να κάνει στον κόσμο. Σώσει μας από τις απαρτήσεις. Ήρθε να μπορέσει να μας δώσει αυτό που μας είχε δώσει από την αρχή. Να μας σώσει τις απαρτήσεις. Να μας σώσει μάλλον. Να μας σώσει τις απαρτήσεις. Να μας πετάξει τις σκουριά έξω. Αν λοιπόν, σαν Θεός που ήταν, ήξερε και ξέρει ότι ο Κώστας ο Αδάμ, σαν τον Κωνσταντάμ είναι όλος ο κόσμος, επειδή έχει συμφέρον δεν θα σωθεί, τότε σαν Θεός που έκανε τη χειρότερη υπήρχε. Γιατί τζάμπα ήρθε στον κόσμο. Το καταλαβαίνεις ο Ιωσήφ. Ότι εδώ βλαστημάμε όλα για καλό. Τίποτα. Δεν θα πούμε Χριστέ, εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Τη βόλεψή μας και λοιπά. Γιατί ήρθε στον κόσμο, βλαστημάμε. Την βλαστημία του. Αφού τα ξέρεις για τώρα, τι θες εδώ κάτω να κάνεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να έχουμε απέτηση και χωρίς να δουλέψουμε. Μη το όλοι που έχουν το θέμα είναι η προσευχή. Είναι σωστό, είναι σωστό. Να προσευχόμαστε χωρίς να έχουμε απέτηση. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Διότι εμένα οι υπάλληλοι που μου δουλεύανε τους πλήρωνα. Ναι. Αν ήρθε αν ήμουν ερχόταν ένας υπάλληλος οτιδήποτε, μου λέει δεν μου το φέρω κάμα. Γιατί θα σου το δώσω, δουλέψεις. Ναι, ναι. Το τσάμπα, τσάμπα πρόσεξε, ήρθε ο Χριστός γιατί δεν θέλει κανείς μας να σωθεί, άρα έκανε ό,τι χειρότερο υπήρχε ο Χριστός. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Αυτό λες τώρα εσύ. Δεν λέω αυτό. Ναι, αφού με λες το συμφέρον δηλαδή, μας κυβερνάει. Αφού ήταν είναι παντοδύναμος, δεν μπορούσε να μας βάλει στην τάξη. Πέσουσε. Βλαστήμια. Και όμως ήρθε να υποστεί αυτά που πέστε για να μπορέσει να μας δώσει εμάς την ελπίδα. Έγινε άνθρωπος, έγινε άνθρωπος. Κοίταξε Βασίλη, εάν δεν θέλω να, πώς θα λεσιμώσω, εμείς είμαστε στο κοσκίνημα. Στο κοσκίνημα, ναι, είμαστε στο κοσκίνημα. Σωστό. Γιατί η κοσκίνα είναι συνέχεια. Πες το λίγο να τον παρουσιάσει. Σωστό. Χριστός Ανέστη και νεκρόν θανάτου θάνατου μαχή σας και έτσι τη γήμα στη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη και νεκρόν θανάτου μαχή σας και έτσι τη γήμα στη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη και νεκρόν θανάτου μαχήσας και έτσι τη γήμα στη ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπε, έδωσε και εμείς την αιώνια ζωή του Ιησού. Αμήν. Λοιπόν, 7 η ώρα. 7. 7. 7. 7. 7.